Παίκτη τη ΣΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο Σέρχιο Ραούχο, καθώ πληθαίνουν τα δημοσίευματα στην Ισπανία που θεωρούν τελειωμένη υπόθεση την επιστροφή του στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα μετά την εφημερίδα La Provincia, που αναφέρει ότι ο Αργεντινό έχει πολιθεί ήδη στην Ένωση, η ιστοσελίδα Κανάρια 7 το πήγε ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντα συγκεκριμένα ποσά και όρου τη συμφωνία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσφορά τη ΣΑΕΚ στη Λασπάλμα, που ήθελε να ξεφορτωθεί το βαρύ συμβόλαιο του παίκτη, άγγιξε τα 3 εκατομμύρια ευρώ συν πόνου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Στο δημοσίευμα σημειώνεται ακόμα πως η Ισπανική ομάδα δεν είχε άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί την πρόταση μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με την Αλουάκτα. Οι Ισπανοί μάλιστα είναι τόσο βέβαιοι για την ολοκλήρωση της μεταγραφής που αναφέρουν ότι η συμφωνία θα επισημοποιηθεί σήμερα ή αύριο με τον Αργεντινό Επιθετικό να ανακοινώνεται άμεσα από την ΑΕΚ. Την πόρτα τη Ένωση για τον Έλσον Ολιβέιρα ετοιμάζεται να χτυπήσει ξανά η γουλφ, η οποία αυτή τη φορά δείχνει αποφασισμένη να καλύψει τη ρήτρα του Πορτογάλου επιθετικού, όπω εξάλλου απαιτούσε η ΑΕΚ από την αρχή των διαπραγματεύσεων για να αφήσει τον παίκτη να φύγει. Σκεκριμένα, πηγέ από την Πορτογαλία, οι οποίε ανήκουν στον περιβάλλον του γνωστού ατζέντη Ζόρσε Μέντε, αναφέρουν πω η Γουλφ θα επανέλθει μέσα στι επόμενε ημέρε για την απόκτηση του Ολιβέιρα και από την αρχική πρόταση των 4 εκατομμυρίων ευρώ θα καλύψει τη ρήτρα των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ενδεχόμενη αποχώρηση του Πορτογάλου επιθετικού θα σημαίνει αυτόματα πω η ΑΕΚ θα κινηθεί για τον Σέρχιο Αραούχο, ο οποίο μπορεί από του Ισπανού να θεωρείται κλεισμένο από την Ένωση, ωστόσο η ενδεχόμενη παραμονή του Ολιβέηρα στην ομάδα είναι εξαιρετικά αφίβολο το αν ο Αργεντινό θα καταλήξει στου κυτρινόμαυρου. Πάντω, ο ίδιο ο Ολιβέηρα πιέζει την ΑΕΚ να πει τον ναι στου λύκου και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Premier League, ενώ σύμφωνα με την ώρα του σπόρου, ο επιθετικό ζήτησε και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δημήτρη με Λισανίδη για να συζητήσουν τη μετακίνησή του στη Γούλ. Ο Λιβέιρα φέρεται να ζήτησε από τον ισχυρό άντρα τη Ένωση να μην σταθεί εμπόδιο η ομάδα στην καριέρα του, του υπογράμμισε ότι θα είναι επαγγελματία σε κάθε περίπτωση, αλλά παραδέχτηκε ότι το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Αγγλία είναι κάτι που τον εξητάρει αρκετά. Από την άλλη όμως ο Μελισανίδης ήταν ξεκάθαρος και κάθετος τονίζοντάς του πως ο μόνος τρόπος για να αποχωρήσει είναι να έρθει πρόταση που να καλύπτει τη ρήτρα του συμβολέου του. Από εκεί και πέρα ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς ήταν από τους παίκτες που έρχεσαν στο τραπέζι των συζητήσεων για την ενίσχυση των άκρων της Ένωσης, ο Ήλια Αίβιτς από το πρώτο διάστημα παρουσία του στην ομάδα. Όσο η εκτρέμ που έβγαλε μάτια με τη Χάμαρμπη, βρισκόταν ψηλά στη λίστα του Σέρβου Τεχνικού Διευθυντή, όμως η υπόθεση μπλόκαρε, καθώς οι υψηλές απαιτήσει του παίκτη και οδήγησαν τον Νίβιτς να εγκαταλείψει την περίπτωσή του.